Εγώ λέγομαι πρόδρομος Σκιαβός, ασχολούμαι με θέματα που αφορούν την ρύθμιση της πληροφορίας εδώ και περίπου 2 δεκαετίες, και ειδικά με το χώρο των βιβλιοθηκών και των επιστημών πληροφορίας. Έχω ασχοληθεί κυρίως με διανοητική ιδιοκτησία και τελευταία, όπως και όλοι μας, έχουμε πλέον βάλει και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως ένα κεντρικό ζήτημα στα θέματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε ανοιχτή επιστήμη. Η παρουσίαση σημερινή, δεν ξέρω αν θέλετε να το βάλω full screen. Έλλη, φαίνεται καλύτερα έτσι? Ναι. Λίγο πιο δυνατά. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω στα επόμενα 40 λεπτά να βάλω μία αρχή για τα θέματα τα μεγάλα που έχουμε σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα με τα θέματα τα οποία αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους στον επιστημονικό χώρο. Όπως θα δούμε σήμερα, θα προσπαθήσω να ξεκινήσω με κάποιες μελέτες περίπτωσης, συγγνώμη. Δηλαδή θα δούμε συνολικά σήμερα 4 πράγματα. Ερευνητικά σεμινάρια, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την πράξη και από πίσω να γυρίσουμε μετά στα προσωπικά δεδομένα. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, συμμετοχή σε tenders και συμβάσει εκτέλεσης έργου και τέλος συνέδρια εκδηλώσεις. Να πω ότι αυτά τα 4 έχουν προκύψει από την εμπειρία που έχω δουλεύοντας ειδικά με το Αθηνά και με τα πάρα πολλά ερευνητικά που έχει και θεωρώ ότι είναι τα 4 βασικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα έναν ερευνητή. Δηλαδή, είτε κάνει έρευνα, είτε έχει κάποια σημεία στα οποία συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα, είτε κατεβαίνει σε ένα tender. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πια tenders στα οποία κατεβαίνεις πλέον όχι ως ερευνητικό, αλλά κατεβαίνεις για να πάρεις το έργο. Και τέλος, συνέδρια και εκδηλώσεις, που είναι μια δραστηριότητα που κάνουμε πάρα πολύ συχνά και στην οποία εμφανίζονται θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, να πω, εάν κάτι είναι το οποίο θέλετε να ρωτήσετε, με διακόπτετε και είτε στο chat, είτε στο, πώς το λένε, απευθείας θέτετε το σχετικό ερώτημα. Πάμε να δούμε λίγο τα ερευνητικά σενάρια, που είναι το πρώτο κομμάτι. Μία κλασική περίπτωση είναι, πήρα εδώ πέρα 4 περιπτώσεις που θεωρώ ότι είναι βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος. Το πρώτο είναι η πραγματοποίηση έρευνας με στατιστικά στοιχεία ή άλλη έρευνα πεδίου. Πρόκειται για μία κλασική περίπτωση στην οποία κάποιος ετοιμάζεται να ξεκινήσει μία έρευνα και πρέπει να μαζέψει στοιχεία πεδίου. Είτε είναι αυτά στατιστικά, είτε είναι άλλα. Παράδειγμα, μπορεί να είναι μία κοινωνική έρευνα ή μία ιατρική έρευνα ή μία επιδημιολογική έρευνα ή μία οικονομική. Εκεί έρχεσαι σε επαφή με άτομα, με πρόσωπα και άρα πρέπει να τραβήξεις δεδομένα τα οποία έχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Να πω μεθοδολογικά ότι θα γυρνάμε πίσω σε έννοιες για να καταλάβουμε τι σημαίνει, αλλά ξεκινάμε από το σενάριο. Άρα, ένα κομμάτι είναι, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι έρχεται ο άλλος και θέλει να πραγματοποιήσει μια τέτοια τύπου έρευνα και πρέπει να δει εάν μπορεί να, και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση στην οποία εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα μητρό, και το λέω αυτό γιατί πολλοί από τους φορείς μας, είτε πανεπιστήμια είτε ερευνητικά κέντρα, εκτός από την κατεξοχήν ερευνητική δραστηριότητα, λειτουργούν ως πάροχοι υπηρεσιών ή infrastructures. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχεις ένα μητρό, είτε είναι απλώς οι φοιτητές σου ή οι χρήστες της βιβλιοθήκης σου ή ακαδημαϊκοί, είτε μπορεί να είναι ένα μητρό συνολικά που χειρίζεσαι, παραδείγματος χάρη για μια οποιαδήποτε ψηφιακή υπηρεσία την οποία προσφέρεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν κάνεις έρευνα μεν, μαζεύεις προσωπικά δεδομένα δε. Τρίτη περίπτωση, η οποία χρήζει μιας αυτοτελούς μελέτης, είναι οι περίφημες κλινικές μελέτες, δηλαδή, να το πούμε απλά, μελέτες οι οποίες αφορούν κυρίως ιατρικά θέματα και την αντιμετώπιση τους μέσα από την ερευνητική διαδικασία. Εδώ το βλέπουμε ιδιαίτερα σε αυτούς που συνεργάζονται με πανεπιστημιακά νοσοκομεία και είναι ένα θέμα το οποίο έχει επίσης ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει και ειδική ρύθμιση στο GDPR. Και τέλος, είναι η χρήση δημόσιων διαθέσιμων δεδομένων, 2 περιπτώσεις, δεδομένα που τραβάμε από τη διάρκεια, δεδομένα που τραβάμε από τα κοινωνικά δίκτυα. Όπως θα δείτε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ενώ παραδοσιακά όταν μιλούσαμε για αποθετήρια, για καταθετήρια και πώς διαθέτουμε τα δεδομένα τους, μιλούσαμε για το στάδιο της διάθεσης, εδώ βλέπετε ότι έχουμε πάει πιο μπροστά στην αρχή του ερευνητικού κύκλου και άρα
βάζει και το ρόλο μας, εμάς ως βιβλιοθήκες, ως βιβλιοθηκών ή ως άλλων σημείων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, λίγο πιο μπροστά. Συνήθως ερχόταν ο ερευνητής σε εμάς όταν τελείωνε την έρευνά του. Εδώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην αρχή του ερευνητικού κύκλου. Για να δούμε λίγο τώρα, για να δούμε πώς αντιμετωπίζεται συνολικά το θέμα του ερευνητικού στο GDPR. Θα δείτε στη σκέψη 159, να πω δύο πράγματα μάλλον στην αρχή για όσους δεν έχετε ξανά ακούσει για τον Γενικό Κανονισμό. Να πω ότι ο Γενικός Κανονισμός είναι ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με την οδηγία, έχει άμεση εφαρμογή στον χρήστη, έτσι, για άμεση εφαρμογή στον διοικούμενο. Δεν είναι όπως μία οδηγία η οποία πρέπει να μεταφραστεί σε ελληνικό δίκαιο από ένα νόμο και μετά στη συνέχεια να εφαρμοστεί. Ο Γενικός Κανονισμός είναι κάτι, ένας νόμος ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τη στιγμή κατά την οποία εφαρμόστηκε άρχισε να ισχύει. Δηλαδή από το Μάιο του 2018 ο νόμος αυτός ισχύει και πολύ σύντομα θα έχουμε ένα χρόνο εφαρμογής του. Ο Γενικός Κανονισμός λοιπόν είναι ένα νομοθετικό όργανο το οποίο έχει άμεση εφαρμογή. Θα δούμε και στη συνέχεια τι ακριβώς κάνει αυτός ο νόμος, αυτός ο Γενικός Κανονισμός, αλλά ο Γενικός Κανονισμός απαρτίζεται από ένα κομμάτι το οποίο είναι οι σκέψεις, αυτό που στην ελληνική νομοθεσία θα λέγαμε αιτιολογική έκθεση, και μετά είναι ο κατεξοχήν Γενικός Κανονισμός. Οι σκέψεις περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία μας δίνουν να καταλάβουμε γιατί έχει κάνει αυτό που έχει κάνει ο νομοθέτης. Όταν λοιπόν γυρίσουμε στη σκέψη 159, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν αρκετές σκέψεις στο Γενικό Κανονισμό, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ειδική ρύθμιση της επιστημονικής έρευνας. Η επιστημονική έρευνα είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο κανονισμός για να περιγράψει την επιστημονική δραστηριότητα και περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράγμα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έρευνα. Να βλούμε ότι το σημαντικό κομμάτι εδώ είναι ότι η έρευνα θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά. Δεν ξέρω εάν βλέπετε το mouse key μου, αν βλέπετε εδώ πέρα ότι η ερμηνεία δεν είναι η κλασική ερμηνεία η οποία γίνεται όταν μιλάμε για ερευνητικό που καμιά φορά ψάχνουμε για πράγματα τα οποία είναι πιο, πώς να το πω, δίνουμε μια στενή ερμηνεία. Ερμηνεύει τόσο δυνατόν κάτι πιο διασταλτικά και άρα σημαίνει ότι περιλαμβάνει όχι μόνο κομμάτια τα οποία είναι έρευνα που κάνουν τα πανεπιστήμια, αλλά και ιδιώτες. Να πούμε επίσης ότι εδώ πέρα έχει ως βασικό στόχο την ελεύθερη ροή των δεδομένων, γι' αυτό κάνει αναφορά στο άρθρο 179 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Να θυμίσω κάτι στο οποίο θα επανέλθω και το οποίο το λέω πάντοτε στις διαλέξεις που κάνω σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Ο σκοπός του Γενικού Κανονισμού δεν είναι σκέτη η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ροή των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το πρώτο πράγμα που παίρνουμε από αυτή τη σκέψη είναι ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζονται, έχουν μια ειδική ρύθμιση στην περίπτωση κατά την οποία μιλάμε για επιστημονική έρευνα. Για να γυρίσω λίγο, γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω. Okay. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο νομοθέτης έρχεται και μας λέει ότι δημιουργεί μια σειρά από εξαιρέσεις, τις εξαιρέσεις επιστημονικής έρευνας σε σχέση με το πώς επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Να θυμίσω ότι ο Γενικός Κανονισμός λέει δύο πράγματα. Δεν σου λέει ότι κάτι επειδή είναι προσωπικό δεδομένο δεν μπορείς να το επεξεργαστείς. Σου εξηγεί τι είναι προσωπικό δεδομένο, θα το δούμε στη συνέχεια. Και σου λέει ότι πρέπει, μπορείς να κάνεις επεξεργασία, αλλά η επεξεργασία αυτή πρέπει να γίνεται με μία από τις νόμιμες βάσεις. Όλες αυτές τις λέξεις θα τις εξηγήσουμε. Ειδικά στην περίπτωση της επιστημονικής έρευνας, σου λέει ότι είναι δυνατόν να έχουμε παρεκκλήσεις σε σχέση με την νόμιμη αυτή βάση, προκειμένου να έχουμε αρχιοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς. Αυτό θα πει ότι δημιουργεί μία αυτοτελή ομάδα μορφών επεξεργασίας, για τις οποίες σου επιτρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα από ό,τι θα έκανες συνήθως. Η λέξη κλειδί για μας είναι το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, ο κρινοτικός νομοθέτης θεωρεί ότι η επιστημονική έρευνα αποτελεί ένα υπαίθερο ένομο συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, και αυτό το δημόσιο συμφέρον πρέπει να εξυπηρετηθεί και κατά συνέπεια αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σου επιτρέπει να τα επεξεργάσεις τα δεδομένα με μικρότερες προϋποθέσεις.
πάμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, πάμε στο κυρίως κομμάτι. Η επεξεργασία για έρευνας είναι δυνατόν να γίνεται εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις για δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, οι οποίες πώς εκφράζονται συνήθως με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συνοψίζονται σε δύο πράγματα. Διατηρούμε όσο το δυνατόν λιγότερα δεδομένα και όπου δυνατόν είναι δυνατόν κάνουμε ψευδονυμοποίηση. Να πω πολύ γρήγορα τι είναι η ψευδονυμοποίηση. Θα πει ότι αν απλά έχω ένα μητρό όπου πάω να κάνω μία έρευνα που είναι για παράδειγμα κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κέντρου, ξέρω εγώ, και της Τούμπας, Άνω Τούμπας, και μαζέψω τα ονόματά τους και έχω τον Πρόδρομο, την Έλλη, την Νατάσα. Στη συνέχεια αφαιρώ κατά την έρευνα μετά τη συλλογή τα ονόματα, τα κανονικά, και τους δίνω έναν κωδικό. Αυτό λέγεται ψευδονυμοποίηση, γιατί αφαιρώ τα προσωπικά δεδομένα, όχι τελείως, οπότε θα είχαμε ανωνυμοποίηση, αλλά κατά έναν τρόπο ώστε να μην είναι, δεν μπορώ, να έχω ψευδόνυμα, που είναι αυτά τα αλάιες, είναι αυτά τα νούμερα που βάζω. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορώ να βρω εγώ ο ίδιος τα προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι δύσκολο για τους τρίτους να τα βρουν. Να πούμε ότι η ψευδονυμοποίηση είναι μια αρκετά περίπλοκη τεχνική όταν φτάνουμε στο σημείο του να κάνουμε έρευνα, γιατί είναι πάρα πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά δυνατό να εντοπίσουμε το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων συναγωγικά. Δηλαδή, αν πούμε πόσοι είναι οι άνθρωποι που έχουν διδακτορική διατριβή και είναι πάνω από 70 χρονών στο νομό, ξέρω εγώ, Λασιθίου, θα τον βρω, πιθανότητα είναι ένας. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να βρούμε το άτομο. Άρα, η ψευδονυμοποίηση έχει τα όρια του. Ο σκοπός όμως αυτού που μας λέει εδώ πέρα αυτή η διάταξη είναι ότι μπορούμε γενικά να επεξεργαζόμαστε στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, για επιστημονική έρευνα, εφόσον στοιχειοθετήσουμε ποια είναι η έρευνα αυτή και εφόσον, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δώσουμε μια σειρά από εγγυήσεις στα πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν την έρευνα αυτή. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που θα δούμε ότι υπάρχουν δικαιώματα που έχει το υποκείμενο, αλλά τα δικαιώματα αυτά που έχει το υποκείμενο είναι δυνατόν να απομειώνονται όταν έχουμε επιστημονική έρευνα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό θα πει ότι, για παράδειγμα, το δικαίωμα πληροφόρησης που έχει το υποκείμενο, ένα πολύ θεμελιώδης δικαίωμα στο δίκαιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απομειώνεται σημαντικά στην περίπτωση της επιστημονικής έρευνας, καθώς είναι δυνατόν να προξενεί τέτοιο βάρος διοικητικό και συναλλακτικό στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ώστε τελικά να ακυρώνει την ίδια τον επιστημονικό σκοπό. Αν, για παράδειγμα, έρθει στην προηγούμενη έρευνα που έλεγα ότι έκανα για τις συνήθειες, ας πούμε, μετακίνησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και έρθει ο πρόδρομος, ο τσιαγός, και ζητήσει όλα τα δεδομένα που έχω για αυτόν και εγώ είμαι στη μέση της έρευνας, μπορεί να μην μπορώ να του τα δώσω. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα περιοριστεί το δικαίωμά του στον βαθμό τον οποίο δεν θα ακυρώσει την έρευνά μου. Και να πούμε βέβαια ότι η επεξεργασία, όταν γίνεται και για ερευνητικό σκοπό αλλά και για άλλο σκοπό, οι παρεκκλήσεις και οι ευκολίες που σου δίνει ο νόμος είναι μόνο για τον ερευνητικό σκοπό. Αν δηλαδή εγώ κάνω μία έρευνα και η έρευνα αυτή οδηγήσει και σε ένα προϊόν και πάω να κάνω μετά μία spin-off και θέλω στο spin-off να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα αυτά, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω με την ίδια άνεση που τα χρησιμοποιώ στην επιστημονική έρευνα. Πάμε τώρα λίγο, για να τα καταλάβουμε αυτά όλα που είπαμε, στα εξής στοιχεία. Να καταλάβουμε τι είναι προσωπική δεδομένα, επεξεργασία, νόμιμες βάσεις, αρχές επεξεργασίας, δικαιώματα υποκειμένου και τέλος τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που μας προτείνει ο νομοθέτης. Να θυμίσω ότι αυτό που έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα είναι τι είναι ο γενικός κανονισμός, δηλαδή ένα νομοθετικό εργαλείο άμεσου εφαρμογής. Έχουμε καταλάβει ότι ο σκοπός του είναι να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα αλλά και να μεγιστοποιήσει τη ροή των δεδομένων. Έχουμε καταλάβει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορείς να τα επεξεργάζεις, αλλά πρέπει να έχεις νόμιμη βάση. Και έχουμε καταλάβει επίσης ότι όταν τα χρησιμοποιείς για επιστημονική έρευνα, ο νόμος σου δίνει κάποιες ευκολίες, τόσο σε σχέση με το εύρος των επεξεργασιών που κάνεις, όσο και σε σχέση με την απομείωση των δικαιωμάτων του υποκειμένου, εφόσον όμως αυτό πρόκειται για έρευνα. Πάμε να δούμε λίγο τις βασικές μας έννοιες. Να πω ότι, μάλλον πριν πάω σε αυτό το κομμάτι, ότι το βασικό κομμάτι, συγγνώμη λίγο. Προκειμένου να μπορώ να επεξεργάζομαι τα δεδομένα, μάλλον πριν πάω σε αυτό, να πάω λίγο αυτές τις λέξεις που βλέπουμε εδώ πέρα, πολύ γρήγορα να τις εξηγήσω πώς τις εννοεί ο κανονισμός, γιατί είναι το βασικό μας λεξιλόγιο. Θα επανέλθω, αλλά να πάω στα βασικά. Προσωπικά είναι τα δεδομένα τα οποία καθιστούν ένα πρόσωπο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο.
ας πούμε, προσωπικά δεδομένα που με καθιστούν ταυτοποιημένο, είναι ότι είμαι ο πρόδρομος Σκιαβός και μένω στο Χ δρόμο στην Αθήνα. Ταυτοποιήσιμο είναι ότι είναι ένας άντρας ο οποίος είναι μεταξύ 40 και 50 ετών και ο οποίος βρίσκεται σε μία αίθουσα στο κέντρο της Αθήνας που έχει βιβλία από πίσω του. Δεν λες το όνομά μου, αλλά μπορείς να καταλάβεις ποιος είμαι. Επεξεργασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στα δεδομένα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μικρό πράγμα, είναι πιάνει λίγο πολύ τα πάντα. Είναι η λήψη των δεδομένων, είναι αυτό που λέμε κατεξοχήν επεξεργασία, δηλαδή η ανάγνωση, η βελτίωση, η διαγραφή τους και είναι και η διάθεσή τους. Άρα πιάνει τα πάντα η επεξεργασία. Νόμιμες βάσεις είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να επιτρέπει την επεξεργασία. Αυτοί είναι 6 λόγοι για τη γενική επεξεργασία και άλλοι 10 επιπλέον, οι οποίοι εμφανίζονται όταν έχουμε αυτό που λέγαμε παλιά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τώρα ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αρχές επεξεργασίας είναι κάποιες αρχές που σου δίνει ο νομοθέτης ώστε να επεξεργάζεται τα δεδομένα κατά τρόπο που να είναι σύμφωνο με την προστασία, να συντύνει στην προστασία του υποκειμένου. Υποκείμενο είναι το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε. Δικαιώματα είναι υποκειμένου, το υποκειμένο είναι 8 δικαιώματα που έχει το υποκείμενο όταν επεξεργαζόμαστε τα δικαιώματά του. Και τέλος, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει ένας οργανισμός, ένας υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός που καθορίζει τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία είναι αυτός που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου. Παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που έχει μαζεύει σε μία έρευνα, η οποία την πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο. Προσέξτε, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι ο ερευνητής, είναι το Πανεπιστήμιο για το οποίο εργάζεται, εφόσον η έρευνα γίνεται για λογαριασμό του Πανεπιστημίου. Και ο εκτελών την επεξεργασία, για παράδειγμα, μπορεί να είναι το ΕΔΕΤ, το οποίο, στους σερβερς του οποίου βρίσκονται οι εφαρμογές, οι οποίες εφαρμογές είναι εκείνες στις οποίες κρατάω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αντίστοιχα, εκτελών την επεξεργασία θα μπορούσε να ήταν η Microsoft, αν χρησιμοποιούσα το Azure, ή η Amazon, αν χρησιμοποιούσα το AWS. Δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία για τον λογαριασμό του υπευθύνου. Αυτά πολύ γρήγορα. Πάμε να δούμε λίγο τη σημασία του Data Management Plan. Σας έχει πει και η Έλλη αρκετές φορές και σε προηγούμενες διαλέξεις τη σημασία που έχει να έχετε ένα DMP. Το Data Management Plan είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας επιτρέπει να δούμε όλα αυτά τα σημεία που βλέπουμε. Το σκοπό της έρευνας, τον τύπο της έρευνας, ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, εργαλεία που χρησιμοποιώ, πολιτικές και κανονισμούς, το μηχανισμό παρακολούθησης, τον κύκλο ζωής των την άσκηση των δικαιωμένων, το δικαιωμάτων του υποκειμένου, την νόμιμη βάση και τον διαχωρισμό ανάμεσα σε δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα και δικαιώματα τα οποία αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία. Ελάτε λίγο να το δούμε πιο αναλυτικά αυτό. Κάθε φορά που είναι να πραγματοποιήσουμε μία έρευνα, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σύμφωνοι με τον Γενικό Κανονισμό, είναι χρήσιμο να ξεκινάμε με ένα σημείωμα προσωπικών δεδομένων, ειδικά στην περίπτωση που τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο. Το σημείωμα πρέπει να περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά. Να μας λέει ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου, την πληροφορία που παρέχεται στο υποκείμενο, δηλαδή τι θέλω να κάνω, ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας μου και ποια είναι η νόμιμη βάση μου. Αν έχω ένομο συμφέρον, ποιο είναι αυτό, ποιοι θα πάρουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν θα μεταφέρω τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές τις λέμε τρίτες χώρες, και εάν έχουμε, την περίπτωση κατά την οποία γίνεται κάποιες μορφής profiling. Να πούμε επίσης ότι τα μέσα πρέπει να περιγράφονται τα μέσα που διαθέτει ο οργανισμός προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά του. Και τέλος, αν πραγματοποιούνται αλλαγές στην πολιτική αυτή, πώς εκφράζονται. Κλασικό παράδειγμα, εξεργάζομαι τα δεδομένα προκειμένου να κάνω μια στατιστική έρευνα. Σου λέω ότι ο σκοπός μου είναι η στατιστική έρευνα για να μάθω το πώς κινούνται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στην καθημερινότητά τους. Ότι η νόμιμη βάση μου είναι η συγκατάθεσή σου, άρα πρέπει να μου πεις αν το δέχεσαι ή όχι. Το συμφέρον μου, το ένα μου συμφέρον μου, εδώ δεν το λες, στην περίπτωση, γιατί δεν χρειάζεται, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, ξεχάστε το. Τα δεδομένα αυτά του λες ότι δεν θα τα πάρει τρίτος πέραν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν θα γίνει μεταφορά σε τρίτη χώρα, θα τα διατηρήσω 3 χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος,
Δεν σας κάνω profiling. Εάν θέλεις να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, στείλε μου ένα email σε αυτό το email και εάν υπάρχει κάποια αλλαγή στην πολιτική μας, μπορεί να τη δεις στην τάδε ιστοσελίδα. Τόσο απλό είναι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε επίσης ότι υπάρχουν πολλαπλοί κανόνες όταν κάνουμε ένα data management plan. Να πω στην ερώτηση που έγινε αν υπάρχουν πρότυπα data management plans. Ναι, υπάρχουν. Νομίζω ότι σε αυτό δεν ξέρω και αν έχουμε ήδη στο site του OpenAir κάποια πρότυπα, αλλά σίγουρα μπορούμε να σας στείλουμε και κάποια ή να αναρτήσουμε και δεν ξέρω αν και στις προηγούμενες παρουσιάσεις η Έλλη σας είχε δείξει κάποια από αυτά. Αλλά υπάρχουν πρότυπα data management plan. Να πω ειδικά για τα προσωπικά δεδομένα, στο τέλος της παρουσίασης θα σας δώσουμε κάποια πρότυπα κείμενα που έχουμε βρει και σε σχέση με το κομμάτι του πόλης και σε σχέση με το κομμάτι του notice, δηλαδή της σημειώματος που κάνει στο υποκείμενο για να καταλάβει τι συμβαίνει με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι έχουμε τρεις κανόνες που συμβολεί συχνά τους μπλέκουμε, θέλω να τους ξεχωρίσουμε. Έχουμε τους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας, που είναι καθαρά ιδιοκτησιακά θέματα, σε ποιον ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία αυτής της εργασίας, σε ποιον ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία αυτών των δεδομένων. Έχουμε μιλήσει με φαντάζομαι αρκετούς από εσάς για αυτά τα θέματα στο παρελθόν. Αυτό είναι κομμάτι είτε copyright, είτε κομμάτι εμπιστευτικής πληροφορίας, είτε κομμάτι πατέντας. Δεν μας αφορά στη σημερινή κουβέντα. Δεύτερο κομμάτι, έχουμε τους κανόνες προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι έρχονται αυτή τη στιγμή από τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το GDPR, και οι οποίοι είναι νομικοί κανόνες. Και τέλος, έχουμε κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, που είναι διάφοροι κανόνες, οι οποίοι καθορίζονται από ένα σώμα που έχουμε μέσα στο Πανεπιστήμιο, συνήθως την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας, που πολύ συχνά έχει φτιάξει ένα σύνολο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Αυτοί πολύ συχνά πατάνε πάνω στους κανόνες προσωπικών δεδομένων. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Εμείς λοιπόν σήμερα μιλάμε για το κόκκινο κυκλάκι. Και μπορεί να πιάσουμε κάποια πράγματα που επηρεάζουν τη διανοητική ιδιοκτησία και τους κανόνες ηθικής, αλλά δεν συζητάμε για τίποτα από τα άλλα δύο σήμερα. Επίσης, τρεις λέξεις που μπλέκουμε: ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και προσωπικά δεδομένα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και απαιτούν ασφάλεια. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε ασφάλεια χωρίς προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, όταν έχω ένα site και έχει ένα HTTPS πάνω στο URL, έχω κάποια μήνυμα ασφάλεια. Αλλά δεν αφορά προσωπικά δεδομένα, είναι δημόσια δεδομένα. Και επιπλέον εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να είναι και εταιρική πληροφορία. Αν για παράδειγμα συνεργαζόμαστε τρία πανεπιστήμια πάνω σε ένα proposal, μπορεί να μην θέλουμε να το ξέρει κανείς άλλος τι γράφουμε, αυτή είναι εμπιστευτική πληροφορία, αλλά δεν είναι προσωπική. Αντίστοιχα, μπορεί να έχουμε μια εταιρεία η οποία έχουμε αυτή την. Έχουμε αυτή την εμπιστευτική πληροφορία με μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, δεν είναι προσωπική. Μπορεί να είναι πληροφορία σε σχέση με ένα φάρμακο, μια βιομηχανική διαδικασία. Στην ερώτηση που κάνουμε, τι συμβαίνει όταν έχουμε συνεργατικά έργα, να πούμε ότι υπάρχουν όντως μερικές διαφορές. Θα το πούμε λίγο στη συνέχεια όταν θα μιλήσουμε για τα ερευνητικά, να τη θυμηθούμε αυτή την ερώτηση. Προσωπικά δεδομένα τι είναι, το είπαμε και προηγουμένως, κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Και ταυτοποιήσιμο είναι κάποιο το οποίο μπορούμε να το βρούμε χωρίς απαραίτητα να το αναφέρουμε. Κλασικά παραδείγματα είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Αριστερά βλέπετε κάποια αυτά που λέμε κατεξοχήν προσωπικά δεδομένα. Και στη δεξιά στήλη βλέπετε, βλέπετε έγγραφα στα οποία βρίσκουμε προσωπικά δεδομένα. Γιατί το λέω όλο αυτό? Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπετε στη δεξιά στήλη είναι πράγματα που τα συναντάμε σε ένα ερευνητικό κέντρο ή σε ένα πανεπιστήμιο. Από βιογραφικά που μαζεύω για να κάνω μια ερευνητική ομάδα, μέχρι συμβάσεις, αποφάσεις διάβγειας, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα, registries κτλ. Άρα, όταν βλέπουμε αυτά, πρέπει να και τα χρησιμοποιούμε για την έρευνά μας ή στην ερευνητική μας διαδικασία, είτε ερευνητικά είτε διοικητικά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να δούμε τι υποσχεζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν σε αυτά. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τη συνέχεια. Προσωπικά δεδομένα πρέπει να πούμε ότι ανήκουν μόνο σε φυσικό πρόσωπο, όχι σε πεθαμένους, όχι σε νομικά πρόσωπα. Τι εννοώ? Εάν έχουμε κάποιες καταγραφές, για παράδειγμα, από παραδοσιακές ιστορίες, οι οποίες γίνανε από το Σίμωνα Καρά στη δεκαετία του 50, και εκεί περιέχονται προσωπικά δεδομένα για ένα χωριό κάπου στην Ημαθία, okay, ήταν προσωπικά δεδομένα όσο ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα σταμάτησαν να είναι. Αν βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι ζωντανά, τότε έχουμε πάλι προσωπικά δεδομένα. Γενικότερα προσέχουμε τα δεδομένα που τα μαζεύουμε να αναγράφουμε το λιγότερο ότι σε αυτά τα ερευνητικά δεδομένα, σε αυτό το ερευνητικό υλικό υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι τα ταγκάρουμε. Δεύτερο πράγμα,
έχετε μία εταιρεία. Τα στοιχεία της εταιρείας, η διεύθυνσή της κτλ. Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Εάν ωστόσο έχουμε ατομική επιχείρηση ή έχουμε νομίμους εκπροσώπους εταιριών, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Η ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων είναι αυτά που λέμε ευαίσθητα και περιλαμβάνουν αυτά που βλέπετε στο slide. Φυλετική, εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας. Κυρίως, αυτό το θέμα είναι ότι στις περισσότερες έρευνες που κάνουμε, αν μεν είναι ιατρικές, 100% έχουν ευαίσθητα δεδομένα. Εάν είναι κοινωνιολογικές, δυστυχώς επίσης πάρα πολλές φορές θα έχουν προσωπικά δεδομένα. Γιατί πολύ συχνά θα μας δίνουν στοιχεία φυλετικά ή θα έχουν ερωτήματα τα οποία θα αποκαλύπτουν θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή πράγματα που αφορούν άλλου τύπου δεδομένα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, είπαμε ότι δεν επιτρέπονται, αλλά αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει, γιατί καμιά φορά βλέπεις τον νόμο και σου λέει δεν επιτρέπεται η επεξεργασία της ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων, να το καταλάβουμε τι σημαίνει επιτρέπεται και παραεπιτρέπεται, απλά πρέπει να τηρήσεις κάποια από τις προϋποθέσεις που βλέπετε σε αυτό το slide. Να πούμε ότι θα δείτε ότι η πιο δυνατή είναι η συγκατάθεση. Θα πούμε και συνέχεια στις νόμιμες βάσεις. Η συγκατάθεση είναι μια πολύ διόρθινη κατηγορία. Από τη μία πλευρά είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συντηρήσεις. Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Δεν θα πω λεπτομερώς. Σας έχω τη σκέψη 33 που μας προσδιορίζει τι είναι η επιστημονική έρευνα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι είναι πολύ μεγάλη η γκάμα της, δηλαδή πιάνει πάρα πολλούς τύπους προσωπικών δεδομένων. Ούτε σε αυτό θα πάμε σε λεπτομέρεια. Να πούμε ότι ειδικά στην νομοθεσία για τις κλινικές δοκιμές έχουμε έναν ειδικό κανονισμό, το 536 του 2014. Εάν θέλετε να κάνουμε ένα webinar για τις κλινικές δοκιμές, είναι τόσο εξειδικευμένο, πρέπει να αφαιρέσουμε 40 λεπτά μόνο γι' αυτό. Είναι χρήσιμο για αυτούς που κάνουν τέτοιου τύπου έρευνα, αλλά είναι πολύ εξειδικευμένο. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι όταν φτάνουμε σε κλινικές δοκιμές, σε κλινικές έρευνες, πάντα υπάρχουν ειδική κατηγορία δεδομένων, αυτό που λέμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πάντοτε πρέπει να έχεις μία μορφή συγκατάθεσης. Να πούμε επίσης ότι στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το άρθρο 9 και λέμε ότι ακόμα και στις ειδικές κατηγορίες βλέπουμε ότι επιτρέπεται η έρευνα με βάση, επιτρέπεται η επεξεργασία στη βάση της επιστημονικής έρευνας. Τι θα πει αυτό πρακτικό? Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε συγκατάθεση από το υποκείμενο? Όχι. Απλώς σημαίνει ότι είναι δυνατόν να έχουμε μια σχετική ελευθερία σε σχέση με την αρχική συγκατάθεση και τις περαιτέρω χρήσεις τις οποίες κάνουμε. Όταν λέω σχετική ελευθερία, αυτό τι σημαίνει? Ότι εφόσον έχουμε τηρήσει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο εύρος επεξεργασιών πάνω στα δεδομένα και ερευνητικούς. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε κώδικα ηθικής και δεοντολογίας και να είμαστε σύμφωνοι με αυτόν. Εάν με ρωτάτε πρακτικά, εάν μας δίνει κάποιο τρομερά άλλο μεγάλο περιθώριο το γεγονός ότι κάνουμε έρευνα και μαζεύουμε κλινικά δεδομένα, θα σας πω όχι. Το μόνο ίσως μπορώ να σκεφτώ είναι η διατήρηση. Κατά τα άλλα, οι ώρες επεξεργασίας εξακολουθούν να είναι πολύ αυστηρές. Η επεξεργασία είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται είτε με αυτοματοποιημένο τρόπο είτε όχι. Και εδώ πέρα βλέπετε κάποιες κατηγορίες. Εγώ θέλω να πάμε στο επόμενο slide, το οποίο το χρησιμοποιώ για να καταλάβουμε ότι η επεξεργασία πλέον είναι ουσιαστικά η ίδια η ροή των δεδομένων και πρέπει να την εξετάζετε σε κάθε στάδιο ξεχωριστά. Δηλαδή, η επεξεργασία είναι όταν συλλέγω τα δεδομένα. Η επεξεργασία είναι όταν κάνω αυτό που λέμε read, write, erase, δηλαδή όταν τα διαβάζω, όταν τα διατηρώ, όταν τα επικυρωποιώ ή τα διορθώνω. Αλλά και όταν τα διατηρώ και όταν δίνω πρόσβαση μέσα στον οργανισμό μου και η επεξεργασία είναι και όταν τα δίνω σε τρίτον. Γιατί το λέω αυτό? Είναι δυνατόν να συλλέξουμε δεδομένα με βάση είτε μία σύμβαση είτε μία συγκατάθεση, η έρευνα να γίνει στη βάση της δημόσιας αποστολής, δηλαδή να φύγουμε από το περιθώριο της αρχικής μας νόμιμης βάσης, ή η διατήρηση να είναι για δημόσια αποστολή και τέλος η διάθεση να γίνεται λόγω νόμιμης υποχρέωσης. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να μαζέψω δεδομένα για μία έρευνα που κάνω κοινωνική, εξηγώντας στους ανθρώπους ότι θα τα κρατήσω τα δεδομένα αυτά για χ χρονικό διάστημα. Ωστόσο, επειδή διαπιστώνω στη συνέχεια ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ερευνητική αξία, να τα κρατήσω περαιτέρω και να μου επιτρέψει ο νόμος, παρά το γεγονός ότι υπερβαίνω τη συγκατάθεσή μου, να τα διατηρήσω για λόγους δημόσιας αποστολής. Να πούμε κάτι που το είπα αρκετές φορές, να το τονίσω. Η έρευνα
η ίδια, η καθαρή έρευνα, θεωρείται ότι είναι μορφή δημόσιας αποστολής και αρκετά ευρεία. Γι' αυτό το λόγο μου επιτρέπει να έχω νόμιμη βάση, κυρίως όταν έχω κυρίως αποκλειστικά όμως και μόνο όταν έχω τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσω το δικαίωμα του υποκειμένου. Τέλος, είναι δυνατόν να έρθει ένας έλεγχος 5 χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματός μου και να μου πει: δώσε μου τα στοιχεία σου. Το οποίο δεν το είχα περιγράψει στην κατάθεση, στην εισαγωγή δεδομένων, αλλά έχω νόμιμη βάση, που λέγεται νόμιμη υποχρέωση, να το κάνω αυτό. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι δυνατόν να έχουμε μεταβολή του σκοπού που κανονικά ο νόμος το απαγορεύει. Επειδή ακριβώς εμπλέκονται δύο κομμάτια πολύ σύνηθη στη διαδικασία την ερευνητική. Το πρώτο είναι η διατήρησή του για περαιτέρω ερευνητικούς σκοπούς. Είναι αυτό που λέμε περαιτέρω επεξεργασία. Να θυμίσω σε όσους έχουν κάνει στο παρελθόν μαθήματα ή έχουν παρακολουθήσει θέματα για ανοιχτά δημόσια δεδομένα, η λέξη περαιτέρω επεξεργασία που χρησιμοποιεί ο Γενικός Κανονισμός μοιάζει πάρα πολύ με τη λέξη περαιτέρω χρήση, την οποία χρησιμοποιεί η οδηγία για την περαιτέρω χρήση προσωπικών δημοσίων δεδομένων. Και στις δύο περιπτώσεις σημαίνει μία επεξεργασία ή μία χρήση διαφορετική από την αρχική. Έτσι λοιπόν, εδώ μας λέει ο Γενικός Κανονισμός ότι είναι δυνατόν δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί για επιστημονικούς σκοπούς και τα οποία χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Δηλαδή, τι επεξεργασίες διαφορετικές από τις αρχικές. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα, αλλά αυτό πρέπει πάντοτε να γίνει σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, θα πει, επαναλαμβάνω για 100η φορά, να έχω κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, να έχω κάποια μίνιμουμ τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τι θα πει μίνιμουμ τεχνικά οργανωτικά μέτρα? Να μην τα διατηρώ χήμα σε σκληρούς δίσκους ή χήμα σε σερβερς τα οποία έχουν όλη πρόσβαση. Να έχω μια διαδικασία για το πώς γίνεται η έρευνα, να έχω πρωτόκολλα έρευνας. Άρα τελικά, ουσιαστικά είμαι πάρα πολύ κοντά στο τι θα έκανα ακόμα και αν δεν είχα τις εξαιρέσεις του άρθρου 89 στο Γενικό Κανονισμό. Τέλος, ο διαμοιρασμός των δεδομένων με δημόσιες αρχές είναι κάτι το οποίο έρχεται συχνά ως υποχρέωση. Άρα, πολύ συχνά έχουμε επεξεργασία κατά την έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπους, κοινωνική έρευνα συνήθως ή ιατρική, κατά την παροχή υπηρεσιών από ηλεκτρονικές ερευνητικές υποδομές, παρέχω μια υπηρεσία αποθετηρίου, παράδειγμα, και χρειάζομαι ένα ρέτζιστρι χρηστών, και έχουμε ειδικές κατηγορίες επεξεργασίας, αυτό που λέμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σε πολλές περιπτώσεις. Να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε να πάμε σε δύο αρχές που υπάρχουν στα προσωπικά δεδομένα και να δούμε πώς παρακάμπτονται. Μαζεύεις τα δεδομένα, σου λέει, προσωπικού χαρακτήρα, ο Γενικός Κανονισμός, μόνο για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορείς να αλλάζεις το σκοπό. Και επίσης πρέπει να προσδιορίσεις πόσο καιρό θα τα κρατήσεις. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι είναι δυνατόν αυτοί οι δύο κανόνες που είδαμε προπάνω να παρακαμφθούν και η διατήρηση και ο σκοπός, όπως είδαμε παραπέρα, εφόσον έχει τη σχετική νόμιμη βάση. Πάμε λίγο να δούμε τις νόμιμες βάσεις επεξεργασίας για να τις καταλάβουμε. Είναι 6. Η πρώτη είναι η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, είναι όταν κάποιος πεθαίνει. Εσείς δεν θα το ζήσετε αυτό, ελπίζουμε. Κλασική περίπτωση είναι ότι είμαι στο νοσοκομείο, έχω χάσει τις ευθύσεις μου, πρέπει να μου δώσουν αίμα, πρέπει να γίνει μετάγγιση, βρίσκουν ποια είναι η ομάδα αίματος μου, μια εξέταση, δεν με ρωτάει κανείς. Άρα είναι μια νόμιμη βάση, δεν θα ασχοληθούμε πολύ, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Δημόσιο συμφέρον η εξουσία, να ξέρετε ότι περισσότερη ερευνητική δραστηριότητα πατάει πάνω σε αυτή τη νόμιμη βάση, που είναι η δημόσια αποστολή, τι λέει ο νόμος, είναι μια υποκατηγορία αυτής τις δραστηριότητες. Άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ως νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτό είναι η περίπτωση που λειτουργεί διοικητικά το πανεπιστήμιο και οποιοδήποτε συναλλάσσεται με αυτόν λειτουργεί ως διοικούμενος. Κλασικό παράδειγμα είναι η υποχρέωση που έχω, για παράδειγμα, να βγάλω κάποια δεδομένα στη διάβγεια. Εδώ είναι δημοσίου συμφέροντος. Κατάλλους, αυτό είναι νόμιμη υποχρέωση. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι είναι δημόσιο συμφέρον η διάβγεια. Δεν υπάγεται στην νόμιμη υποχρέωση και είναι ειδικότερα το συμφέρον της διαφάνειας και της ενημέρωσης του κοινού. Άλλη περίπτωση δημοσίου συμφέροντος άλλη περίπτωση αντίστροφα νόμιμης υποχρέωσης είναι όταν πρέπει να διαβιβάσετε κάποια χαρτιά σε κάποια υπηρεσία πάλι του δημοσίου ή σας επιβάλλει ο νόμος κάποιες υποχρεώσεις νομιμότητας. Παράδειγμα, κλασικό νόμιμης υποχρέωσης είναι όταν έχω εργαζόμενους, για παράδειγμα, στο ερευνητικό μου κέντρο ή στο πανεπιστήμιο και οι οποίοι είναι με συμβάσεις που υποχρεούμε από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, τον ΣΕΠΕ, να αναρτώ τα ονόματά τους στον πίνακα ανακοινώσεων των εργαζομένων. Αυτή είναι μία μορφή νόμιμης υποχρέωσης.
Τρίτη περίπτωση, τέταρτη περίπτωση είναι η εκτέλεση σύμβασης. Για παράδειγμα, εγώ εκτελώ μία σύμβαση με έναν ερευνητικό φορέα ή εκτελώ μία σύμβαση με έναν ιδιώτη, πραγματοποιώ έρευνα για αυτόν, έρχεται και μου δίνει κάποια στοιχεία και μέσα στα στοιχεία αυτά, τα στοιχεία αυτά περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, εκτελώ τη σύμβαση, επεξεργάζομαι τα προσωπικά δεδομένα. Άλλη περίπτωση εκτέλεση σύμβασης είναι όταν παρέχω μία υπηρεσία. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στις ηλεκτρονικές υποδομές. Παρέχω μια υπηρεσία σε έναν χρήστη μου, μου δίνει τα στοιχεία του για να μπορώ να του παρέχω την υπηρεσία, ας πούμε, στο Μητρό του, για να έχει πρόσβαση, κάποια έξτρα πρόσβαση στο αποθετήριό μου. Εκτελώ τη σύμβαση, του επεξεργάζομαι τα δεδομένα για να την παρέχω. Να πούμε ότι η εκτέλεση σύμβασης περιλαμβάνει και το προσυμβατικό στάδιο. Έτσι, όταν προσλαμβάνω άτομα, ανοίγω μια προκήρυξη και θέλω να προσλάβω άτομα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, τα βιογραφικά που μου στέλνουν τα κρατάω. Για τη συγκεκριμένη δουλειά, δηλαδή να εξετάσω ποιοι μου κάνουν και μετά φυσικά πρέπει να τα καταστρέψω. Αλλά πριν συνάψω τη σύμβαση, θεωρείται ότι καλύπτομαι με αυτή την νόμιμη βάση. Κάτι που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν βιογραφικά αιτήσεις, δεν τους παίρνουμε και μετά τους ξανακαλούμε σε μια επόμενη θέση, εάν δεν μας έχουν δώσει συγκατάθεση, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. Από τη σύμβαση καλύπτεται μόνο στην περίπτωση που τελικά αυτό θα οδηγήσει σε μία σύμβαση. Τέλος, έχουμε τη συγκατάθεση. Η συγκατάθεση, μολονότι οι περισσότεροι ταυτίζουν την έννοια της νόμιμης βάσης με την έννοια της συγκατάθεσης, να πω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που ψάχνουμε. Συγκατάθεση παίρνουμε όταν δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα προηγούμενα. Γιατί το λέω αυτό? Η συγκατάθεση πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι προηγούμενη, πρέπει να είναι ρητή. Πρέπει να είναι έγγραφη, πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι ελεύθερη, πρέπει να είναι πληροφορημένη. Για να γίνουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και πλέον πρέπει όταν μου δώσεις το έγγραφο συγκατάθεσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει το σκοπό και το είδος επεξεργασίας και το χρόνο επεξεργασίας, αυτό πρέπει να το διατηρώ σε ένα αρχείο συγκαταθέσεων που μπορεί να είναι από ένα ντοσιέ μέχρι ένα folder στο σερβερ μου. Και στη συνέχεια, αφού το διατηρήσω, σε έναν οποιοδήποτε έλεγχο να μπορώ να το επιδείξω ή αν το υποκείμενο μου το ζητήσει, να μπορώ να ανατρέψω σε αυτό. Δεν είναι απλή δουλίτσα. Όποτε παίρνω συγκαταθέσεις, πρέπει κάπου να τις αποθηκεύω. Να πω από την εμπειρία μου σε πολλούς οργανισμούς, και δημοσίους και ιδιωτικούς, έχω δει ένα χάος με τα αρχεία συγκαταθέσεων, ακόμα και σε πολύ μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς. Δηλαδή, έχω δει να έχουν διαφορετικά αρχεία συγκαταθέσεων για διαφορετικές περιόδους και να γίνεται ένα χαμός. Η συγκατάθεση, ναι, μπορεί να είναι ηλεκτρονική, σε βάση δεδομένων. Αλλά και πάλι αυτό που βλέπω είναι συχνά ότι έχουμε την συγκατάθεση, ακόμα και ηλεκτρονική, να αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Δηλαδή, εγώ παίρνω μια συγκατάθεση για να κάνω μια χή συμμετοχή σε έρευνα. Είναι το κλασικό παράδειγμα. Και στη συνέχεια θέλω να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα αυτά. Κάνω, ας πούμε, μια έρευνα κλινική ή κάνω μια έρευνα η οποία είναι κοινωνιολογική και θέλω να χρησιμοποιήσω τα δεδομένα αυτά για να προωθήσω το σχετικό. Θέλω να προωθήσω μια δεύτερη έρευνα που κάνω. Εάν μετά από τους 2 χρόνους που λέει κάποιο, 2 χρόνια που λέει ο Μιχάλης, νομίζω, μετά από 2 χρόνια, αν παρέλθουν 2 χρόνια, θα πρέπει να πάρω νέα συγκατάθεση. Αντίστοιχα, να πω ότι στο CV που δίνει ο άλλος για το βιογραφικό δεν είναι νόμιμη βάση συγκατάθεση, είναι εκτέλεση της σύμβασης. Γι' αυτό, όταν βλέπουμε πολύ συχνά σε οργανισμούς πιο μεγάλους, ότι σου έχουν ξεχωριστό σημείο στο οποίο δίνεις τη συγκατάθεση σου. Έχεις ένα κομμάτι για τη σύμβαση και ένα κομμάτι για τη συγκατάθεση, ακόμα και στο ίδιο έγγραφο. Λες ότι για τη δουλειά αυτή πάρετε το CV μου και σας δίνω και τη συγκατάθεσή μου να το κρατήσετε χρόνο από εκεί και πέρα, προκειμένου να μου προωθήσετε και άλλες θέσεις εργασίας που μπορώ να έχω σχετικές. Το ένομο συμφέρον είναι η τελευταία νόμιμη βάση. Συνήθως χρησιμοποιείται όταν είναι το ένομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου να υπηρετήσει το δικό του ένομο συμφέρον, αφού κάνει μία στάθμιση με τα συμφέροντα του υποκειμένου. Κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε το ένομο συμφέρον, μόνο ότι έχει πατάει και πάνω στην προηγούμενη οδηγία για την ηλεκτρονική, για το ηλεκτρονικό direct marketing και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πολύ συχνά βλέπουμε να το χρησιμοποιεί κάποιος σήμερα στο κομμάτι στο οποίο θεωρεί, σου στέλνει κάποια έξτρα επικοινωνία και στο οποίο θεωρεί ότι καλύπτεται από προηγούμενη συγκατάθεσή του. Να πούμε εδώ ότι το ένομο συμφέρον επίσης το βάζουμε όταν δεν έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε. Όταν, για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη
γιατί θεωρούμε ότι η επεξεργασία αυτή δεν παρεμβαίνει δυσανάλογα στην προσωπική σφαίρα του υποκειμένου των δεδομένων. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσουμε σωστά, πρέπει να έχουμε κάνει και μία έκθεση αντικτύπου. Δηλαδή, πρέπει να υπολογίσουμε και να έχουμε καταγράψει ότι έχουμε σκεφτεί κατά πόσο βλάπτεται το υποκείμενο και θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά βλαπτικό και άρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επίσης, πρέπει να έχει notice το υποκείμενο με όλα τα σημεία που είπαμε στην αρχή και το πιο σημαντικό απ' όλα, πρέπει να μπορεί να κάνει opt-out. Μεγάλη σημασία, δεν μπλέκουμε το ένομο συμφέρον με τη συγκατάθεση. Στην συγκατάθεση, ο άλλος μπορεί να μας πει όχι. Στο ένομο συμφέρον, να πούμε άλλη μια κλασική περίπτωση που βλέπουμε στο ένομο συμφέρον, είναι στα cookies. Στο ένομο συμφέρον, πολύ συχνά ο άλλος απλά γνωστοποιείται και μπορεί να κάνει opt-out. Να πω επίσης ότι έχω δει τα cookies να τα χρησιμοποιεί ο κόσμος με τρεις διαφορετικές νόμιμες βάσεις: σύμβαση, συγκατάθεση ή ένομο συμφέρον. Έχουν διαφορετική όμως εφαρμογή το καθένα από αυτό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορώ να προσφέρω την υπηρεσία χωρίς να έχω τα στοιχεία που μου δίνει το cookie. Σε αυτή την περίπτωση πάμε στη σύμβαση, εάν πρόκειται για κάτι στο οποίο συμφωνώ κιόλας, έχει περισσότερους όρους. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι είναι κάτι ανεξάρτητο και έχουμε συγκατάθεση. Συνήθως γίνεται όταν χρησιμοποιώ το cookie προκειμένου να κάνω κάποια μορφή marketing. Και η τρίτη περίπτωση είναι η περίπτωση στην οποία απλά γνωστοποιώ στον άλλον και αφού τον γνωστοποιήσω. Στη συνέχεια ο άλλος μπορεί να κάνει opt-out. Σωστό. Το ζήτημα είναι πράγματι ότι υπήρχε συγκατάθεση. Αυτό μπορείς να το πιστοποιήσεις μόνο εφόσον έχεις τα σχετικά έγγραφα συγκατάθεσης. Δεν γίνεται να το κάνεις διαφορετικά. Τώρα, πώς ταυτοποιείς το πρόσωπο όταν δίνει τη συγκατάθεση, αυτό πραγματικά εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής. Δηλαδή, σε συναλλαγές οι οποίες έχουμε υψηλό επίπεδο ταυτοποίησης, θα ακολουθήσεις το ίδιο επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, εάν έχεις, δηλαδή, λίγο πολύ κοιτάς ποιο είναι το συμφραζόμενο της συναλλαγής, του transaction. Εάν είναι κάτι στο οποίο έχει υψηλό επίπεδο ταυτοποίηση, θα ζητήσει πάλι το ίδιο πτυχίο, τη ταυτότητα ή να έχει κάποια μορφή, λέω για πολύ ακραίες περιπτώσεις, ψηφιακή υπογραφή. Διαφορετικά θα ακολουθήσει ό,τι ακολουθεί πάντα. Απλή υπογραφή. Απλά έγγραφο συγκατάθεση. Δεν μπορεί να το πα πολύ παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να. Διαφορετικά γίνεται μη λειτουργικό. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, από τη λίστα αυτή, το ζωτικό συμφέρον, δημόσια αρχή και νόμιμη υποχρέωση, ούτε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ούτε το υποκείμενο έχουν διακριτική ευχέρεια. Ενώ στη σύμβαση και στην κατάθεση υπάρχει διακριτική ευχέρεια, που όμως όσο βαίνουμε προς την περίπτωση του ενόμου συμφέροντος, η απόφαση είναι στον υπεύθυνο επεξεργασίας, διαφορετικά είναι μια απόφαση που λαμβάνουν τα δύο μέρη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει γενικότερα μια ισομετρία ανάμεσα στο σκοπό της επεξεργασίας, την νόμιμη βάση και τα δικαιώματα του υποκειμένου. Δηλαδή, η νόμιμη βάση την οποία έχεις πρέπει να καλύπτει το σκοπό επεξεργασίας. Δεν μπορεί το είδος και ο σκοπός της επεξεργασίας να είναι μεγαλύτερα από την νόμιμη βάση σου. Και τέλος, πρέπει τα δικαιώματα του υποκειμένου να εξαρτούνται άμεσα από την νόμιμη βάση την οποία χρησιμοποιείς. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να έχω κάνει μία σειρά από ενέργειες στις οποίες εξηγώ καθαρά στο υποκείμενο. Αυτό το λέω πάντοτε ανεξαρτήτως νομίμου βάσεως. Ανεξαρτήτως εάν εσύ ζητάς τη συγκατάθεσή του ή όχι, πρέπει να εξηγείς τα πράγματα που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή πρέπει να εξηγείς σκοπό και είδος επεξεργασίας, νόμιμη βάση, δικαιώματα υποκειμένου, τρόπο επικοινωνίας, τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων. Η ανάγκη της νόμιμης βάσης δεν είναι νέα. Υπάρχουν αυξημένες προϋποθέσεις διαφάνειας και λογοδοσίας στο γενικό κανονισμό. Όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να δούμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε σωστά. Το κομμάτι το οποίο βλέπουμε να αντιμετωπίζουν οι φωνές του γενικού που ανήκουν στη γενική κυβέρνηση και στο δημόσιο τομέα εν γέννη, είναι ότι πρέπει να προσδιορίσουν καλύτερα την έννοια της δημόσιας αποστολής τους. Δηλαδή, πρέπει να καταλαβαίνεις όταν κάνω έρευνα ή όταν λειτουργώ ως δημόσιος φορέας, που ο φορέας που ασκεί δημόσια εξουσία ή επιτελεί δημόσια υποστολή, πώς αυτό το τεκμηριώνω. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσω πίσω στις διατάξεις βάσει των οποίων κάνω αυτό που κάνω. Δεν μπορείς να αλλάξεις νόμιμη βάση, είπαμε κάποια πράγματα για αυτό. Να πούμε ότι εμείς όταν κάνουμε έρευνα συνήθως πάμε στη δημόσια αρχή. Όταν θέλουμε, έχουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, συνήθως θα πάμε στην συγκατάθεση και το ένομο συμφέρον γενικά προτείνω να το αποφεύγουμε γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι σωστό για το υποκείμενο
Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, τη στιγμή μπορούμε να καλυφθούμε από τη δημόσια αρχή και είναι και κάτι το οποίο απαιτεί να κάνεις ένα σωστό impact assessment, το οποίο τις περισσότερες φορές δεν βλέπω να έχουν οι οργανισμοί το capacity να το κάνουν. Εδώ επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν λειτουργούμε στο εργασιακό και διοικητικό περιβάλλον, συνήθως οι νόμιμες βάσεις μας είναι η σύμβαση, η νόμιμη υποχρέωση, η συγκατάθεση και αργότερα το ένοχο συμφέρον. Λειτουργούμε δηλαδή ως ένας παραδοσιακός οργανισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όταν παρέχουμε υπηρεσίες ή services ή κάνουμε έρευνα, συνήθως θα πάμε στις νόμιμες βάσεις που βλέπετε εδώ, σύμβαση, συγκατάθεση, ένοχο συμφέρον και δημόσια αρχή. Είπαμε κάποια πράγματα για την ψευδονιμοποίηση. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε πρωτόκολλα ψευδονιμοποίηση στην έρευνα. Αναφέρεται ρητά στο γενικό κανονισμό ως κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις όταν το χρησιμοποιείς στην ερευνητική διαδικασία. Και πάω λίγο προς το τέλος. Δικαιώματα που έχει το υποκείμενο. Βλέπουμε εδώ πέρα μία λίστα από δικαιώματα που έχει το υποκείμενο που όλα περιορίζονται. Δηλαδή σου λέει ότι εφόσον έχεις φροντίσει να ελαχιστοποιήσεις τα δικαιώματα, τα δεδομένα του προσωπικά του υποκειμένου στην ερευνητική διαδικασία. Πώς το κάνεις αυτό? Με ένα σωστό DMP, όπου χρησιμοποιείς μόνο τα δεδομένα τα οποία χρειάζεσαι και με μία σωστή διαδικασία με την οποία κάνεις τη συλλογή των δεδομένων. Εφόσον έχεις κάνει ψευδονιμοποίηση ή όπου μπορείς ανωνυμοποίηση, τότε, εφόσον τα έχεις κάνει αυτά, μπορείς για αυτές τις κατηγορίες δικαιωμάτων, που είναι πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμός επεξεργασίας, εναντίωση, να μπορέσεις να μειώσεις και διαγραφή λήθη. Μπορείς να περιορίσεις τα δικαιώματα αυτά του υποκειμένου. Έχουμε κόκκινο το άρθρο 14 και 17 του Γενικού Κανονισμού, δηλαδή τους περιορισμούς στην πληροφόρηση και στη διαγραφή λήθη, γιατί αυτά είναι πολύ θεμελιώδη δικαιώματα και παρόλα αυτά περιορίζονται. Δηλαδή, εσύ μπορείς να εξακολουθείς να διατηρείς τα δικαιώματα, τα δεδομένα, τα προσωπικά του προσώπου ή ακόμα και να συμπροβαίνεις, να κάνεις πιο περιορισμένη πληροφόρηση του υποκειμένου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συνεχίσεις την έρευνά σου. Να πούμε λίγο πολύ γρήγορα ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου, να τα καταλάβουμε. Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα δεδομένα τα οποία έχεις και τον τρόπο επεξεργασίας τον οποίο κάνεις, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, δηλαδή να δω αν έχεις το όνομά μου, το έχεις γράψει σωστά, ή αν γράψει ότι είχα τις τάδε προτιμήσεις, πράγματι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχω το δικαίωμα να τα διορθώσω αυτά. Έχω το δικαίωμα να σου ζητήσω να τα διαγράψεις. Αυτό μόνο στις περιπτώσεις, να θυμίσω, όπου η νόμιμη βάση μου είναι τέτοια που να μου το επιτρέπει. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται επειδή έχω δημόσια αποστολή ή έχω νόμιμη υποχρέωση, δεν μπορώ να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής. Αντίθετα όμως, μπορώ να ασκήσω το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να σου πω κακώς θα κρατάς τα δεδομένα τόσο χρόνο, γιατί, για παράδειγμα, δεν κάνεις πραγματικά έρευνα γι' αυτό. Ή γιατί δεν βοηθάει τη δημόσια αποστολή σου. Ή γιατί η νόμιμη υποχρέωσή σου, αυτό που σου λέει ο νόμος, δεν το λέει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία, όταν η νόμιμη βάση μας είναι η δημόσια αποστολή ή η νόμιμη υποχρέωση, να καταγράφουμε στο κομμάτι στο οποίο κάνουμε την προετοιμασία του οργανισμού μας για τη συμφωνία με το GDPR, να καταγράφουμε την νόμιμη βάση σε επίπεδο όχι απλά νόμου, αλλά διάταξης νόμου και αν υπάρχει κύκλος και διάταξη κυκλίου. Δηλαδή, αν λέμε για παράδειγμα ότι διαθέτω τα δεδομένα αυτά εξαιτίας της διάβγειας, θα πρέπει να πάμε στο συγκεκριμένο άρθρο και να δούμε ότι πράγματι καλύπτεται ή όχι. Εάν δεν καλύπτεται, το υποκείμενο μπορεί να σου ζητήσει, πες μου, γιατί τα επεξεργάζεσαι. Και μετά, αν δει ότι εσύ τα επεξεργάζεσαι πέρα, για παράδειγμα, από τη συγκατάθεση ή πέρα από την νόμιμη υποχρέωση και δεν έχεις βρει έναν τρόπο να το δικαιολογήσεις, δεν είχες καταγράψει, ας πούμε, κάπου ή δεν φαίνεται να ερευνητικούς σκοπούς, μπορεί να σου ζητήσει να περιορίσεις την επεξεργασία της. Φορητότητα των δεδομένων είναι το δικαίωμα που υπάρχει στην περίπτωση κατά την οποία εγώ αλλάζω έναν πάροχο μιας υπηρεσίας, να πω λίγο στο επιστημονικό περιβάλλον, για παράδειγμα πηγαίνω από το αποθετήριο Α στο αποθετήριο Β, μπορώ να σου ζητήσω να μεταβάσεις τα δικαιώματά μου στο καινούριο αποθετήριο, τα δεδομένα μου, του μητρώου μου, και να τα σβήσεις από το δικό σου. Παραδοσιακά αυτό χρησιμοποιείται ως δικαίωμα, χρησιμοποιείται μάλλον, γιατί είναι καινούριο στο GDPR, κυρίως όταν αλλάζεις φορείς από υπηρεσίες τύπου τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, utilities, νερό και τέτοια. Αλλά μπορεί να έχει και μια εφαρμογή σε εμάς στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τελικό χρήστη, παύλα ερευνητή. Δικαίωματα εναντίωσης είναι να σε σταματήσει από το να επεξεργάζεσαι, γιατί πιστεύει ότι δεν τα επεξεργάζεσαι σύντομα. Και τέλος, το τελευταίο κομμάτι δεν μας αφορά ιδιαίτερα. Κυρίως αφορά υπηρεσίες τύπου ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τραπεζών, όπου λαμβάνεται μία απόφαση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη βάση ενός αλγόριθμου.
Όχι, θα προχωρήσω, θα πάω σε δύο ακόμα πραγματάκι και τελειώνω. Να πω... Συγγνώμη ένα λεπτό, πάω γρήγορα. Τα είπαμε τα δικαιώματα αυτά, πολύ γρήγορα. Θέλω να πω, να κλείσω μόνο λέγοντας αυτό το κομμάτι και να πω και δύο κομμάτια για τα ερευνητικά έργα και να κλείσω την παρουσίαση. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχουν διαφορετικούς ρόλους σε ένα σενάριο δεδομένων προσωπικού, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχουμε τη διοίκηση των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων και τους εργαζόμενους. Οι διαχειριστές, ή μπορεί να τους δεις και ως τρίτους. Την συμμόρφωση με το GDPR την οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει και συμβουλεύει ο DPO, την πραγματοποιεί, τις αποφάσεις παίρνει η διοίκηση και τη διαδικασία την πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι, δηλαδή είτε είναι οι ερευνητές είτε είναι το διοικητικό προσωπικό. Δεν κάνει ο DPO την εφαρμογή, ο DPO δίνει απλά τις συμβουλές. Δεν είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να αυτενεργήσουν, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικοί κανόνες και να έχουν αποφασιστεί από τα σχετικά όργανα του οργανισμού. Γιατί το λέω αυτό, πολύ συχνά πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε ένα DPO έχουμε καθαρίσει. Όχι, πρέπει να κοιτάμε πάντοτε στο να υπάρχουν κανονισμοί και πρέπει να έχουμε τις σχετικές αποφάσεις από τα αντίστοιχα τμήματα. Και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και με αυτό να κλείσω. Όταν έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο κατεβάζουμε, μας συζητείται πολύ συχνά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να προσδιορίσουμε πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Αυτό κανονικά σημαίνει ότι κατά το στάδιο παραγωγής της πρότασης θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιος θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, το οποίο μπορεί να ανακύπτει από την καταμερισμό που γίνεται στα work packages στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να δούμε ποιανού το DPO θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετικούς οργανισμούς που να έχει ο καθένας τους διαφορετικό DPO. Εάν θα συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, το οποίο μπορεί να είναι έτοιμο από κάποιον από τους φορείς, και ποιοι είναι οι κανόνες με τους οποίους θα γίνεται η πρόσβαση των δεδομένων τόσο από τα μέλη του consortium, όσο και το τι θα γίνει μετά τη λήξη του προγράμματος. Αυτά κανονικά μας τα ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη κατά το στάδιο κατάθεσης της πρότασης. Εμένα μου έχει τύχει τουλάχιστον 5 φορές από διαφορετικούς οργανισμούς να μου έρθει ένα αίτημα, μετά από 2 μέρες καταθέτουμε, μπορούμε να το δούμε αυτό. Δεν γίνεται τόσο εύκολο αυτό. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πρώτο χρόνο ήταν πάρα πολύ ελαστική στο πώς τα έκανε αυτά τα πράγματα, αλλά αναμένουμε στη συνέχεια να γίνεται αυτή η διαδικασία λίγο πιο συντεταγμένα. Εάν στη διαδικασία αυτή τα δεδομένα πρέπει να βγουν ανοιχτά ή τα δεδομένα πρέπει να πάνε σε τρίτες χώρες, γιατί παράδειγμα έχω έναν εταίρο ο οποίος είναι στην Ινδία ή ένα subcontractor ο οποίος είναι στην Ινδία, αυτό πρέπει να προβλέπεται στο Data Management Plan. Και αντίστοιχα να έχουμε τη σχετική νόμιμη βάση ή την πρόληψη για να τα αποκτήσουμε. Για παράδειγμα, κάνω μια κλινική έρευνα που θέλω να τη μοιράσω με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, ή με έναν φορέα ο οποίος είναι σε μια τρίτη χώρα, ξαναφέρω το παράδειγμα της Ινδίας ή της Ηνωμένων Πολιτειών ή της Αυστραλίας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φροντίσω στο ερευνητικό μου πρωτόκολλο να το καλύπτω κάπως αυτό. Σταματάω εδώ. Βλέπω ένα σενάριο μελέτης. Προδρούμε, είσαι στο Q&A. Ναι, είμαι στο Q&A πια και κοιτάω λίγο το κομμάτι το οποίο δεν έχω καλύψει και είναι το τελευταίο ερώτημα. Να το διαβάσουμε λίγο. Ναι. Να πω, το ερώτημα είναι το εξής. Ένας επιστημονικός φορέας διατηρεί δεδομένα έρευνα σε βάση δεδομένων. Στη βάση τα δεδομένα δεν είναι κρυπτογραφημένα. Ο φορέας έχει σύμβαση με εταιρεία πληροφορικής και στα πλαίσια της συντήρησης η εταιρεία έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων για να εκτελέσει εργασίες συντήρησης. Ο φορέας ζητήσει από την εταιρεία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει ο φορέας να κάνει και άλλες ενέργειες? Ναι, ο φορέας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή θέτει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων. Η εταιρεία είναι ο εκτελών την επεξεργασία. Στη μεταξύ τους σύμβαση που πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ένα παράρτημα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία δεδομένων και ο φορέας πρέπει να θέσει τις βασικές αρχές. Δηλαδή πρέπει να πει ότι τα δεδομένα, η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι αυτή, αυτοί που πρέπει να έχουν πρόσβαση είναι αυτοί, εσείς θα έχετε πρόσβαση για το λόγο της συντήρησης και μόνο, και περιμένω από εσάς να μου αναγράψετε συγκεκριμένα πώς καθορίζετε τους ρόλους αυτών που έχουν πρόσβαση, αν έχετε κάποιο ISO, δηλαδή θέτει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα, προκειμένου να είναι σύμφωνοι με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εάν ο φορέας, επειδή το έχουμε δει πολλές φορές στο σενάριο αυτό, εάν είναι αρκετά όριμος ο ερευνητικός φορέας, τα θέτει όλα αυτά, πολύ συχνά η ίδια η εταιρεία θα πρέπει να του θέσει, να του βοηθήσει στο κομμάτι των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, δίνοντάς του μια εικόνα του τι κάνει με τις βάσεις τους. Δεν υπάρχει σοβαρή εταιρεία πληροφορικής που να μην το έχει λύσει αυτό το πράγμα και μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Ο φορέας πρέπει κυρίως στη σύμβαση να εντοπιστεί. Ανώτατο όριο στο οποίο θα μπορούσαμε να κρατήσουμε μια διπλωματική, ρωτάει η Μαρία Κωνσταντίνου. Εάν αυτή η διπλωματική έχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θεωρητικά δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί μια διπλωματική μπορεί να περιέχει και προσωπικά δεδομένα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο όνομα του συγγραφέα, αναφέρομαι στην έρευνα που μπορεί να περιέχει. Εφόσον αυτό εξυπηρετεί σκοπούς έρευνας, όπως αυτοί πιστοποιούνται, για παράδειγμα, με το να βρίσκεται σε ένα αποθετήριο. Και δεν πρόκειται για κάποια δεδομένα τα οποία πασιφανώς προσβάλλουν, δηλαδή δημιουργούν πρόβλημα σε κάποιον άνθρωπο, νομίζω ότι μπορούμε να τα διατηρούμε όσο καιρό χρησιμοποιούμε την μελέτη, δηλαδή όσο καιρό υπάρχει στο αποθετήριο. Τώρα, εάν η έρευνα αυτή είχε γίνει, που υπάρχει στη διπλωματική, σε συνθήκες οι οποίες ήταν ότι σου είπε του άλλου θα τα κρατήσω 3 μήνες μόνο και μετά θα τα καταστρέψω, ή δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται τα ονόματα των ασθενών σε μια κλινική έρευνα, που δεν είναι απαραίτητο και είναι αδιανόητο αυτό που λέω, αλλά παίρνω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα, τότε θα πρέπει το ζήτημα αυτό να εξεταστεί. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε αν πρέπει να την κατεβάσουμε. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει όριο όσο πραγματοποιώ έρευνα η οποία σαφώς αιτιολογείται. Εάν τώρα έρθει το υποκείμενο και μου ζητήσει να την κατεβάσω, δηλαδή ζητήσει να ασκήσει ένα από τα δικαιώματά του, είτε της διαγραφής, είτε του περιορισμού, τότε θα πρέπει να εξετάσω για ποιο λόγο δεν το κατεβάζω. Τώρα, εάν από ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό φοιτητή διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα από την έρευνά του, ποιος έχει την ευθύνη, το πανεπιστήμιο, εάν ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής πραγματοποιεί την έρευνά του, δυστυχώς εδώ θα πω κάτι που ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στο να υπάρχουν κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Εάν το πανεπιστήμιο έκανε τη δουλειά του, δηλαδή είχε αυτούς τους κανόνες, και ο φοιτητής τελείως ξέφυγε, δηλαδή δεν του στήρισε. Για παράδειγμα, του έλεγε ότι την έρευνά σου τα πρωτογενή θα τα ανεβάζει μόνο εδώ, που είναι ένα ασφαλή σερβερ, και αυτό θα είχε σε ένα public server. Τότε δεν φταίει το πανεπιστήμιο, φταίει ο φοιτητής. Εάν το πανεπιστήμιο δεν είχε λάβει κανένα μέτρο και η έρευνα έγινε χωρίς κάποιο σοβαρό πρωτόκολλο ηθικής και δεοντολογίας ή δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, την ευθύνη την έχει το πανεπιστήμιο. Ναι, θα πρέπει κατά την κατάθεση της διπλωματικής έρευνας, δεν νομίζω ότι πρέπει η βιβλιοθήκη, αν με ρωτάει η βιβλιοθήκη, η Μαρία Περιβόλη, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε εμείς κανονικά, όχι δεν ξέρω, η βιβλιοθήκη δεν θα... Θα απέφευγα ως βιβλιοθήκη να αναλάβω τόσο βαριά ευθύνη. Νομίζω πρέπει να πάρει απόφαση το δουσού του ερευνητικού ιδρύματος. Μην το αναλάβετε εσείς ως βιβλιοθήκη. Είναι κάτι που πρέπει το δουσού σας να λάβει απόφαση και να πει αυτός είναι ο κανόνας ηθικής και διοντολογίας που πρέπει να έχουμε για αυτό το πρωτόκολλο έρευνας. Τα βιογραφικά τα καταστρέφουμε από τη στιγμή κατά την οποία σταματάμε να τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, εκτός αν μας έχει δώσει εγκατάθεση αυτός που μας τα δίνει για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν μας δώσει εγκατάθεση, κάποιος κύριος ή κυρία προηγουμένως είπε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, κάποιοι οργανισμοί λέει για 2 ή 3 χρόνια. Γιατί έχει και νόημα αυτό. Μετά τα 3 χρόνια αρχίζουν πια και είναι προβληματικά να τα έχουμε. Δηλαδή δεν μας βοηθάνε ούτε εμάς. Οι άνθρωποι έχουν κάνει πράγματα σε 3 χρόνια. Αλλά πρέπει καλό να τα καταστρέφουμε και για τη δική μας δουλειά, γιατί δεν έχουν νόημα μετά τα 3 χρόνια, νομίζω. Πρόεδρε, έχει στο Q&A κάποιες ερωτήσεις. Δεν είμαι σίγουρα αν την απάντηση αυτή. Η Νέλη ρωτάει αν έχουμε ένα αποθετήριο στο οποίο καταθέτουν συγγραφείς από διάφορα πανεπιστήμια. Οι δημοσιεύσεις του κάθε μέλους από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο μπήκαν στο δικαίωμα φορητότητα δεδομένων. Δηλαδή, μπορεί να μας υποχρεώσουν να τα καταχωρήσουμε επειδή υπάρχουν σε άλλα καταθετήρια. Έτσι λίγο να το καταλάβω. Είναι λίγο χοντρό.
Δηλαδή, εγώ καταθέτω στο καταθετήριό μου και το Νέλη και το τραβάμε και εσείς το τραβάτε με ένα harvest. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω. Να σε βάλει να κάνεις τι, να σβήσεις, δηλαδή, τα δεδομένα, αφού τα έχεις μαζέψει έτσι κι αλλιώς. Κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. Αν μπορεί να το διευκρινίσει η Νέλη. Να πάω στην επόμενη ερώτηση. Για το DMP και τα costs δεν νομίζω ότι είναι για τώρα. Εκτός αν αφορούν, η Δήμητρα, αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Νέλη, κρατάμε δεδομένα διδακτορικών και μεταπτυχιακών από το 2003. Νομοποιούμαστε να τα κρατάμε λόγω έρευνας. Ναι, χρειάζεται κάποια δήλωση εκ μέρους μας. Νομίζω ότι χρειάζεται να το περιγράφουμε στην κατάθεση. Στο στάδιο της κατάθεσης πρέπει να αναφέρεται αυτό για να ξέρει ο άλλος. Προσέξτε, δεν μπαίνετε στην κατάθεση, τους το αναφέρετε και τους το εξηγείτε. Η Καλλιόπη, κάθε οργανισμό σωματείο έχει υποχρέωση να αναφέρεται στην αρχή προστασίας δεδομένων εφόσον έχει κάνει ενέργειες. Ναι, ο καθένας εφόσον έχει κάνει ενέργειες συμμόρφωσης, καλό είναι κάπου να το αναφέρεις, είτε στους όρους του site σου, είτε σε κάποιο έγγραφο, αν ο άλλος έρχεται σε επαφή ο πελάτης μαζί σου. Όταν λέω πελάτης, συγχωρέστε με για τη λέξη, οποιοδήποτε στον οποίο προσφέρεις υπηρεσία με την πληροφοριακή έννοια του customer story. Ναι, πρέπει να το πείτε. Δεν είναι ανάγκη να πείτε ποιες είναι αναλυτικά οι ενέργειές σας, αλλά ότι έχετε προβεί σε κάποιες ενέργειες εφόσον έχετε προβεί. Αν δεν έχετε προβεί, που είναι κακό, αλλά πρέπει να το πείτε, ας πούμε, αυτό. Ωραία, ένας καθηγητής που ήταν πριν στο Δυτικής Μακεδονίας και τώρα είναι στο Απιθύτα, ζει δικαιούται να συγκεντρωθούν όλα στο δικό μας. Εφόσον εσείς του προέρχεται τη σχετική υπηρεσία και εφόσον τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα, που είναι, μιλάμε τώρα για το όνομά του ότι είναι συγγραφέα σε 5 άρθρα, αν καταλαβαίνω καλά, Νέλη, έχει ένα νόημα. Αλλά προσέξτε, πάντοτε η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται εφόσον δεν είναι καταχρηστική και έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να ζητήσετε από το υποκείμενο να σας καταβάλει το κόστος. Δηλαδή, αν αυτό υπολογίζουμε ότι σας κοστίζει κάποιες ανθρωποημέρες, μπορείτε να το διεκδικήσετε ως κόστος. Οπότε, είναι και ένας τρόπος να το περιορίσουμε στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν, Νέλη, σου απάντησα σε αυτό. Πρόεδρε, να πω λίγο για τη Δήμητρα στην ερώτηση για το κόστος. Είχαμε κάνει μια αναφορά στο προηγούμενο webinar για τα σχέδια διαχείρισης δεδομένων, αλλά αν είναι κάποια πιο εξειδικευμένη ερώτηση, σαφώς που αφορά το δικό σου, τα προσωπικά δεδομένα, ας γίνει τώρα, αλλά αν είναι κάποιο άλλο είδους ερώτηση που αφορά όλο τον κύκλο ζωής και πώς μπορούμε να κάνουμε την κοστολόγηση, μπορούμε να το δούμε μαζί, είτε με μένα είτε με τα κορίτσια στην Κύπρο. Μπορείτε να μας στείλετε μετά ένα email ακριβώς τι θα θέλατε, που θα θέλατε έτσι, εξυπηρέτηση και να το κοιτάξουμε μεμονωμένα. Και επίσης, η πρώτη ερώτηση που ήταν για Data Management Plan, να πω ότι είχαμε δείξει το πρότυπο του ορίζοντα, το πρώτο πρότυπο έτσι, για σχέδια διαχείρισης δεδομένων, αλλά υπάρχουν φυσικά πολλά για διάφορες επιστήμες, ανάλογα με τον χορηγό της έρευνας. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε το L10, ας πούμε, δεν έχει ακόμα, νομίζω, για τις κοινωνικές επιστήμες κάτι, αλλά μπορούμε να το δούμε και αυτό σε κάποια email, μέσω email, το κοιτάξω. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο chat. Ναι, βλέπω. Τι γίνεται με μελέτες. Τι γίνεται με τις μελέτες, η Μαρία Βαριακάκη. Τι γίνεται με τις μελέτες που διεξάγονται από τμήματα κοινωνική εργασία. Τι πρέπει να λαμβάνουν το υπόψη στους καθηγητές φοιτητές. Λίγο πολύ το καλύψαμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσδιορίσουν ποια είναι αν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, ποια είναι αυτά. Εάν τα συλλέγουμε, πώς τα συλλέγουμε και στο στάδιο συλλογής θα πρέπει, εάν δεν έχουμε κάποια άλλη νόμιμη βάση, που πολύ πιθανόν δεν έχουμε, να παίρνουμε τη συγκατάθεση, όπου στη συγκατάθεση προσδιορίζουμε σκοπό επεξεργασίας, είδος επεξεργασίας, διάρκεια επεξεργασίας, διατήρηση, διάθεση. Ζητάμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου, του εξηγούμε τα δικαιώματά του, τα οποία είναι τα δικαιώματα που είπαμε, του δίνουμε ένα email που μπορεί να μας βρει και τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του ή να κάνει opt-out στη συνέχεια από την έρευνα. Εάν κάνουμε ψευδονυμοποίηση, το λέμε. Χρήστος Λάμπρου, μπορεί το επιστημονικό άρθρο ενός περιοδικού να κοινοποιείται από άλλη ιστοσελίδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική έρευνα. Αυτό έχει
είναι δύσκολο ερώτημα γιατί έχει και πνευματικά δικαιώματα. Εφόσον δεν έχεις πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα, εάν υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εξαρτάται πώς συνελέγησαν. Αν δηλαδή η βάση σου είναι η συγκατάθεση και λες ότι το δημοσίευσα, από τη στιγμή που είναι δημόσιο, έχει δημοσιευτεί το δεδομένο, είναι δυνατόν να ξαναχρησιμοποιηθεί. Εάν ωστόσο είχε μια πάρα πολύ στενή συγκατάθεση μόνο για επιστημονικό περιοδικό ή θεωρείς ότι η βάση σου είναι αποκλειστικά και μόνο η επιστημονική έρευνα, υπάρχει ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που έχει περισσότερα πνευματικά δικαιώματα παρά προσωπικά δεδομένα. Ο υπεύθυνος εργασίας έχει πάντα την ευθύνη. Ο υπεύθυνος εργασίας έχει πάντα την ευθύνη, αλλά έχει και το πανεπιστήμιο, εάν δεν του έχει δώσει guidelines. Μπορώ να δέχω μέσω email συγκατάθεση και PDF εργασιών. Ναι, μπορούμε. Εφόσον όμως ακολουθεί η συγκατάθεση τη φόρμα που πρέπει να ακολουθήσει και που την είπαμε αρκετές φορές, δηλαδή πρέπει να έχει κάποια minimum στοιχεία. Δεν είναι το πρόβλημα πάντως σε κάποια ψηφιακή υπογραφή ή στον έγγραφο τύπο. Εάν ήταν γίνει μεταφορά ευθύνη σε κάποιον άλλο μετά. Ο υπεύθυνος εργασίας έχει πάντα την ευθύνη, άσχετα αν γίνει μεταφορά ευθύνη σε κάποιον άλλο μετά. Π.χ. τον εκτελώντα την επεξεργασία. Ο υπεύθυνο επεξεργασία, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, νομίζαμε τον ακαδημαϊκό. Ο υπεύθυνο επεξεργασία πάντα έχει την ευθύνη, βέβαια. Και μάλιστα έχει και ευθύνη για το πώς κάνει την πώς δίνει στον εκτελούντα τη σύμβαση καταρτής με τον εκτελούντα, βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Πρόεδρε, νομίζω ότι. Ναι, έχει περάσει και η ώρα. Ναι, φύγαμε. Σας ζητώ συγγνώμη και εγώ για την εργοπορία. Τελευταίο ερώτημα. Ναι. Οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να δοθούν που χούσουν συντονιστή ενός ευρωπαϊκού έργου. Και αν κατάλαβα. Βλέπω τις Νέλης από κάτω. Νομίζω μπορούμε να ξανακάνουμε και ένα λίγο πιο και δεύτερο. Οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να δοθούν παραδείγματος χάρη στο συντονιστή ενός ευρωπαϊκού έργου. Και αν κατάλαβα καλά, ως νομική βάση σύμβασης. Οι συμβάσεις εργασίας, ναι. Επί της αρχής ναι, εφόσον είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού έργου, έτσι. Εάν δηλαδή δεν είναι, όχι. Είναι πραγματικά θέμα για ποιο λόγο πρέπει να τους πάρει. Αν είναι απαραίτητο γιατί δεν μπορεί η σύμβαση αλλιώς να υλοποιηθεί, ναι, θα πάνε. Ωραία. Λυπάμαι που μπέρδεψα την Έλλη και ελπίζω να μην μπέρδεψα και τους υπολείπους. Είναι σίγουρο, βέβαια. Όλα γίνονται για να διευκολυνθεί η ροή της πληροφορίας. Ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι γράφει ο νόμος. Αυτό είναι ο τίτλος της του Γενικού Κανονισμού. Είναι αυτός. Αυτά. Ωραία. Όποιες άλλες ερωτήσεις βρίσκω στο Q&A, θα τις απαντήσουμε. Τις στέλνουμε ξεχωριστά στο τέλος πρόδρομο, σε email, μαζί με τη βιντεοσκόπηση. Οπότε θα βρείτε τις απαντήσεις και εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας έπρεπε. Ευχαριστούμε, Πρόδρομε, πάρα πολύ για τον χρόνο σου και θα τα πούμε στο επόμενο webinar. Καλή εβδομάδα.